Πόσους Αγίους έχουμε, μωρέ, πόσους Αγίους, παλιούς, καινούριους. Και εδώ στον τόπο μας, εδώ κοντά που βρίσκομαι, στο Ζαγκλιβέρι, η Αγία Κιλίνα, η Αγγελίνα όπως λέγονταν. Ένα κοριτσάκι 19 χρονών που μαρτύρησε, με την προτροπή του πατέρα έγινε το μαρτύριο. Γιατί ο ίδιος εξισλαμίστηκε, φοβισμένος μην τον τιμωρήσουν οι Τούρκοι, και του ζήτησαν να γίνει μουσουλμάνα και η γυναίκα του και η κόρη του. Ούτε η γυναίκα, ούτε η κόρη δέχτηκαν. Και η κόρη οδηγήθηκε στο μαρτύριο και υπέμεινε τα πάντα. Και είναι σήμερα μεγαλομάρτυρας, βοηθός μας, σκέπη μας, αντιλήπτορ μας, φίλη μας. Αυτό εδώ είναι το σπίτι της Αγίας Ακυλίνας. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το σπιτάκι της Αγίας. Εδώ μέσα έζησε, εδώ γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσε, εδώ δούλευε στον αργαλιό η Αγία. Ναι ρε εσείς, ναι, εδώ ήταν. Αυτό το σπιτάκι έβγαλε μια Αγία και μια Αγία που μαρτύρησε τόσο σκληρά από τον ίδιο τον πατέρα της, ο οποίος επειδή σκότωσε κάποιον, ήταν χριστιανός και αυτός, χριστιανική οικογένεια, επειδή σκότωσε κάποιον και φοβόταν μην τον τιμωρήσουν, του ζήτησε ο πασάς της περιοχής, εάν αλλάξεις πίστη και τουρκέψεις, δεν κινδυνεύεις. Σε λίγες μέρες όμως, αφού πέρασε ο καιρός, ο πασάς ζήτησε και κάτι δεύτερο. Είδε ο γιος του την κόρη του Γιώργη και του λέει, κοίτα να δεις, εμείς τη θέλουμε τουρκάλα και γυναίκα του γιού μου. Χάρηκε ο πατέρας ότι θα συμπεθερέψει με τον πασά της περιοχής. Ναι, αλλά η μικρή ούτε τουρκάλα έγινε, ούτε την πίστη της άλλαξε, ούτε βασιλοπούλα ήθελε να γίνει. Και τότε άρχισε το μαρτύριο. Στην αρχή υποσχέσεις με τα γλυκόλογα, αλλά μετά το μαρτύριο τη χτύπησαν, τη χτύπησαν, τη χτύπησαν, την έκαναν κομμάτια με αίματα. Αλλά δίπλα η μάνα να της ψιθυρίζει, κράτα Αγγελίνα μου, κράτα καρδούλα μου, μην προδώσεις το Χριστό μας, μην προδώσεις την πίστη μας, όχι μάνα, θα πεθάνω για το Χριστό. Και πέθανε για το Χριστό. Ναι, 27 Σεπτεμβρίου του 1764 παρέδωσε την ψυχή της και εμείς σήμερα τη γιορτάσαμε εδώ ως Αγία. Γιατί το Ζαγκλιβέρι είναι 5 χιλιόμετρα από τη Σαρακίνα. Και όταν έρχεστε στη Σαρακίνα, σας παρακαλώ πολύ να πηγαίνετε να προσκυνάτε το σπίτι, να έρχεστε εδώ στο σπιτάκι της Αγίας, να το προσκυνάτε και να έρχεστε και στο ναό της Αγίας. Άντε, την εφούλα της να έχουμε. Ο παλιός ναός του χωριού του Ζαγκλιβερίου, που είναι το χωριό της Αγίας Ακυλίνας, σήμερα είναι ο Άγιος Γεώργιος. Τότε όμως, την εποχή της Αγίας, φαίνεται ότι ήταν αφιερωμένος τούτος εδώ ο ναός, στον Άγιο Αθανάσιο. Μετά όμως, αφού κάηκε και καταστράφηκε, όταν θέλησαν να τον ανακαινήσουν οι κάτοικοι, ο πασάς της περιοχής δεν επέτρεψε με τίποτα να γίνει άλλος ναός εκτός από Αγιώργης. Φαίνεται ότι τον Αγιώργη οι Τούρκοι τον τιμάνε, γι' αυτό και θέλουν να υπάρχουν Αγιώργηδες. Φαίνεται και στον Αγιώργη τον κουδουνά αυτό που πάνε εκεί και προσκυνάνε. Ναι λοιπόν, αυτός είναι ο δεύτερος, ο παλιός ναός, η παλιά ενορία του Ζαγκλιβερίου, εδώ που περπάτησε και έμπαινε και προσεύχονταν και μεγάλωσε και βαφτίστηκε ίσως η Αγία Κιλίνα. Ναι, τούτες εδώ οι πέτρες, τα χώματα, τα μέρη, ο αέρας, ο τόπος, οι ναοί βγάλαν τους Αγίους. Ναι, και είμαστε τυχεροί που έχουμε στον τόπο μας μία Αγία, σπουδαία Αγία, μεγαλομάρτυρα της Εκκλησίας. Ας έχουμε λοιπόν την εύχολα τους και να μην την ξεχνάμε να προσευχόμαστε και να μην την ξεχνάμε και να ερχόμαστε στο ναό της Αγίας Εκκλίνας, όπου βρίσκονται και τα Άγια Λείψανά της. Ναι, την εύχολα τους να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όλους.